Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα φαινόμενο που κυριάρχησε στην Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων. Δεν πρόκειται παρά για το λεγόμενο brain drain, που όπως και στην Ελλάδα ξεκίνησε από το χώρο των επιστημών και συγκεκριμένα από τους γιατρούς. Εκατοντάδες Τούρκοι επιστήμονες φεύγουν από την πατρίδα τους καθώς οι μισθοί είναι απελπιστικά χαμηλοί. Σχεδόν ένα στους τέσσερις γιατρούς φίλους μου μαθαίνει ξένες γλώσσες. Οι περισσότεροι γερμανικά. Ολοκληρώνουν εδώ την εκπαίδευσή τους και μετά πάνε στη Γερμανία ως ειδικευμένοι. Υπάρχει πολύ μεγάλο brain drain, μεγάλη εργατική φυγή, αλλά δεν αδικό τους φίλους μου, γιατί το επάγγελμά μας δεν έχει καμία αξία εδώ. Το Μάρτιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως όσοι γιατροί θέλουν μπορούν να σηκωθούν να φύγουν, προκαλώντας την οργή των εργαζομένων στην υγεία. Αργότερα, ο Τούρκος πρόεδρος χαμήλωσε τους τόνους, τονίζοντας πως όσοι φύγουν θα ξαναγυρίσουν, γιατί η Τουρκία έχει ένα λαμπρό μέλλον. Ο πληθωρισμός σχετίζεται άμεσα με το brain drain. Φυσικά, πριν επικεντρωθούμε στον πληθωρισμό, θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι αιτίες του. Στην Τουρκία, ο πληθωρισμός οφείλεται στην κάκιστη οικονομική πολιτική. Η Τουρκία βιώνει μια πολύ μεγάλη κρίση στο κόστος ζωής. Κάθε μήνα οι τιμές για καταναλωτικά αγαθά αυξάνονται σχεδόν κατά 5% σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.